βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε επιγραμματικά ορισμένες πληροφορίες. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους και τελευταίους μεγάλους των γραμμάτων για την Κρήτη και σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά που εψάλλει εξόδιος ακολουθία του, όσοι βρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν ήταν πολλοί. Ένας άνθρωπος που υπάρχει στα χωριά μας, είμαστε πολύ κοντά, έχουμε γεννηθεί, μια παροιμία που λέει από φελά παντού φελά, όποιος ωφελεί, φελεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Αυτό ήταν ο Θεοχάρης. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, συμπαθάτε με, γιατί και για μένα ήταν ένας φάρος στη ζωή μου και ένα στήριγμα. Φορείς, πανεπιστημιακοί, φοιτητές και άνθρωποι που είτε τον γνώρισαν προσωπικά, είτε μέσα από το έργο του, σήμερα θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Η τελευταία απώλεια που έχουμε μεγάλων ανδρός, που πρέπει να προσθεθεί μαζί με τους Στυλιανό Αλεξίδου, Στέφανο Ξανθουδίδη, όλες αυτές τις προσωπικότητες που έδωσαν τη φυσιογνωμία του Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια, και μακάρι να υπάρξουν διάδοχοι αναλόγων διαστάσεων. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοχάρης Δετοράκης, που έφυγε στα 87 του χρόνια, ξεχώριζε για τις γνώσεις του, τη μαχητικότητά του, την αγάπη του για το νησί και τα γράμματα, έχοντας ένα βιογραφικό εντός του οποίου ξεδιπλώνεται στιγμή προς στιγμή και βήμα προς βήμα μια πορεία στη γνώση που κατακτήθηκε και υπηρετήθηκε με σεβασμό και μαχητικότητα. Μεγάλη μορφή των κρητικών γραμμάτων, έναν άνθρωπο που άφησε το στίγμα του, δάσκαλος για τις επόμενες γενιές που το θυμούνται. Τα λόγια είναι περίσσια αυτήν την ώρα. Υπήρξε ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων για το νησί. Η απώλειά του, λένε όσοι τον γνώρισαν, είναι μεγάλη. Το έργο του μας το αφήνει ως παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές. Θέλω να εκφράσω τα πιο θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένειά του, αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί η απώλεια είναι πραγματικά μεγάλη. Η οικογένειά του, τα παιδιά, τα εγγόνια του, φίλοι, συνεργάτες, φοιτητές και όσοι εκτίμησαν τον Θεοχάρη Δετοράκη, τον αποχαιρέτησαν σήμερα με σεβασμό και μεγάλη θλίψη, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τη μαχητικότητα ενός μεγάλου δασκάλου και παθιασμένου μελετητή, που διάβαζε, έγραφε, κατέγραφε και αποτύπωνε στο χαρτί μια ολόκληρη ιστορία για ένα τόπο που λάτρεψε μέχρι την τελευταία του στιγμή.